Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Έχουν φύγει και έχουν φύγει κανονικά, κυρίες και κύριοι. Είναι μπροστά ο Γιώργος Ζένιος. Ακολουθεί η Άλκη στην Παυλίδου. Πίσω της η Χριστίνα Παυλίδου. Ακολουθούμενη από τον Χριστόφορο Χριστοφόρου που καταδιώκεται από την Έλενα Χριστοφή. Σε απόσταση αναπνοής ο Σοφοκλής Κασκαούνιας. Ενώ μπαίνει δυναμικά η Μάρα Κωνσταντίνου. Και πίσω της ακριβώς ο Σίμος Τσάκας. Και είναι η κωμωδία του Σίγμα. Βουράτε γειτόνι! Κουράτε να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκάς εγίνει και μπουκάτο στο μπαλκόνι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τον κύρι. Κι αφήτησε ο φίλος της από το παραθύρι. Του κόμενα του τέταρτου μαλώνει με την πέπα. Κι ο Ρίκος την Αστάζια φουρά την ούλη μέρα. Κουράτε να βουρήσετε, ελάτε να τους δείτε. Κι ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε. Είμαι ο Αρτεμάκη. Κι εγώ είμαι ο Ιαννή. Κι εγώ είμαι ο Σαφρόνης. Ξέρετε το παιδί. Κι εγώ τελειώσα τη σχολή την αστυνομική. Κι εγώ σπούδασα μάγειρας και ζαχαροπλαστική. Εμένα που με βλέπετε, είμαι όπως το φως και όλοι σας το ξέρετε. Είμαι ηθοποιός. Hello! Εγώ είμαι η Αναστάζια και είμαι αισθητικός. Παιδιά, βουράμε ο Χόρκατος. Εχαϊδευτικά που το λέγει. Εγώ είμαι ο Ρίκος, πλούσιος πολλά. Και μόνος μου τα έκαμα, εδούρεψα σκληρά. Ρίκο! Ρίξιδα, ρίξιδα! Εγώ είμαι η Πέπα, γυναίκα του Φτιαρά. Τούτη είναι η μάμα μου και τούτος ο παπάς μου. Τούτη είναι η φίλη μου και τούτος ο πελάς μου. Κικίτσα, πακάς μου! Κουράτε να προλάβετε, ελάτε να τους δείτε. Και όπως τους γειτόνους σας, με τους κατηγορείτε. Ως γεγονός, παρά να σεις γείτοναν κακό, καλύτερα να βγει τα μάτια σου. Αου! Ναι, κατάλαβα. Από πότε ο Τασουγιαλουρο φεύγει? Πού τα σήμερα? Κράτα με ρε πολύ, κράτα με ρε πολύ! Άγια όλα, άγια όλα, να σε κράτα. Τούτα που ξέρετε να ξεχάσετε. Ακούγε αλλουρά της. Έτσι με θέρα πρόσεξε πολλά καλά, γιατί αλλουρό σου για σένα και κατουράς πάρω σου τώρα. Εάτε να δούμε, για αλλουρά μου. Πολύ σύραξε τη, σύραξε τη γενέκα. Παιδιά! Πρόσεξε πολλά, να σου γιαλουρίσω. Άγια όλα, φεύγε που δάχαμε που να μου γιαλουρίσει. Άγια όλα. Όμως να μην υποκάτω στην πεθερά, δεν θα μείνει πάνω. Μα να μπορεί να κάνεις στην πεθερά. Επήρες του τον αέραν του πιόνε, τέλειωσε. Λαλείς? Λαλώ. Και γιατί δεν μου το ελάλες πιο γλυωρά? Ελάλου σου το, αλλά δεν με ακούες. Και που έδελες να ξέρω στην πεθερά μου ότι θα είχαμε τόση επιτυχία. Μα εσύ είπα ότι έχω δυο μωρά. Να! Συγγνώμη ρε Γιάννη μου, εν το φέρε καμιά φορά η κουβέντα. Πάντα μωρά. Μωρά Γιάννη μου, ουα ουα μωρά. Καλά ρε, και ευγερωτούμε εγώ τόσο καιρό. Μα γιατί δεν αντίδρα ο Γιάννης, γιατί δεν αντίδρα. Μα γιατί να αντιδράσει ο Σοφρόνη μου. Μαρία. Τι είναι για αγάπη μου, τι είναι. Λάδι τώρα, δουλεύκετε με. Μάνα μου τώρα, κοιτάτε τον ύφος. Μαρία, άστε τούτα. Σε παρακαλώ, πέμπου, δουλεύκετε με. Φυσικά δουλεύκουμε σε ρε Γιάννη, πότε πρόλαβα εγώ να κάνω δυο μωρά. Δεν είναι καλά να ακούν τα μωρά φωνές. Θα βγουν ιστερικά μετά, κατάλαβες. Σοβαρά. Ναι, Γιάννη μου, διάβασα το σε έναν επιστημονικό βιβλίο για την εγκυμοσύνη. Η μάμα σου πρέπει να τσιρίλα, ναι, παούριζε την τραμπούσα γέννα. Χα! Αυτό που ζάχαμε και τις γενέζες και το χουμπαρτά. Όχι πουλάκι. Όχι πουλάκι, μου πάει να χαλάει σώμα. Ο αντικειμενικός μας σκοπός, πουλάκι μου, είναι να μάθουμε ένα όντως ο κουβαρτάς είναι απαντιόν. Γιατρό. Απαντιόνας, ξύξη, απαντιόνας, ο κουβαρτάς πρέπει να το πουζαστεί. Θα το παίξουμε, ναι κύριε. Θα παίξουμε μπελό. Ότι δεν μας κόφτει τώρα που να βγουν έξω, κατάλαβε. Και θα τις αφήσουμε να πάσει όπου θέλουν. Εγκαθώ. Σε μεθυσμένος. Ρε πουλάκι, να ακούμε και εμένα μια φορά. Εγώ ξέρω ότι γεννήσεις καλύτερα που λόγω σου, ρε. Και είπαμε, άνετοι, δεν συμβαίνει τίποτε. Πάμε κέντρον. Τσουτσαμένοι, εντάξει. Συμπεθερά. Τσαβάλουν τις φωτιές και να αρκέψουν τις παλικαρκές τους. Άρεστος πάνω μου, ρε συμπεθερά. Καλά. Και το μωρό.
Θα το πάρω πάνω στην Αστάζια. Για να ξυπνήσει. Κόρη μου, να με βοηθήσει ο Ρίκος, θα το πάρω πάνω. Άντε συμπεθερά, πάμε. Οκ, okay, πάμε. Πάμε, Ναντονάκη. Πάει στο καλό πολίτσα. Άντε συμπεθερά, ευθείαμε. Πάω, Αντωνάκη! Πήγαινε συμπεθερά, γίνηκε σου, πάω, πάω! Πήγαινε να σιγάζει και λέμε, άντε! Άντε συμπεθερά και πολλο, ασχοληθήκαμε μαζί τους. Εσύ είσαι έννοια το μωρό. Εντάξει, εντάξει. Πουλίτσα! Λαλό κι εγώ. Κι εγώ, λαλό συμπεθερά, δυνατόν. Τι είναι, Αντωνάκη? Μην κραεί. Α? Μην δίλαω του σπιτιού κραείς, μπορεί να στραβεί. Ναι, κρατώ. Οκ, μάνα μου, go. Μα πέμπουν, έκαναν τους μάγια. Κάνα για να συμπεθερά, εδώ προσπαθούν να μας κάνουν τους λεβέντες ότι τάχα μου εν τους κοφτεί. Και γιατί? Είναι γιατί ρε συμπεθερά. Ρε συμπεθερά, μα εν κοφκιούνους του χίτσι. Άτι, έλα να μπούμε μέσα και άφησε τους λεβέντες να δούμε πόσο μια ανετή είναι. Είναι που κάνουμε τώρα. Θα κάτσουμε να τελειώσουμε το τάβλι μας και δωρούμε πολύ μου. Μα τώρα σε παρομιλάς κύριε κάτω. Για να είσαι μας επειδή να βρουν το χουβαρτά μες στο κέντρο και εγώ να κάτσω να παίζω τάβλι. Ψύχρεμα ρε πουλάκι μου. Μα τέλος ψύχρεμα, πέμουν να μπουν να κάνουμε κύριε κάτω. Δεν μπορούμε να κάνουμε το πολύ, πολύ να σε πάρω να δεις κανένα χορευτικό ρε πουλάκι. Δεν χορευτικό. Είναι τα χορευτικό. Βρακάς με τα ζουμπούνια χορευτικό ρε πουλάκι. Συγκρότημα. Μάρι, εν καλό συγκρότημα. Πολλά καλό μπουλάκι μου, η πιο κοντή πιο μέτρα ρε πολύ. Κύριε κάτω, μα μπαλέτο. Μπαλέτο. Α, τι φύγαμε, μάνα μου πήγε κύριε κάτω, να πιω έτσι, έτσι και πάρω τη θωρώ μες στα μάτια και πάλι να κατεβαίνω κάτω. Να ακούμε, έτσι να πιω να τη θωρώ μες στα μάτια και πάλι κάτω κύριε κάτω. Ελλάδα ρε σιλή. Είπα σου μια κουβέντα και πάθες τη ρε. Μα κύριε κάτω, συγγνώμη, αλλά χαλάσεις μου και μαλλιά μου. Έτσι όπως μου το είπες, εγώ γενικά πετάσω. Ρε, οι γενέζες μας μέσα στα γέντρα και εμείς να πάμε να δούμε μπαλέτα. Εντάξει κύριε κάτω, να πάμε να πούμε λίγο και ύστερα πάρα τις ευρούμε. Ρε, γιατί ζούμε σε αυτήν τον δουλειά ρε. Γιατί ζούμε κύριε κάτω. Γιατί ζούμε πουλάκι που ζούμε για τα μπαλέτα. Οξά ζούμε για τα ριάκια. Γιατί ζούμε καλώς ιό. Για μια τιμή πουλάκι. Ποια τιμή, κύριε Κάτω. Να έχουμε το μέτωπο μας καθαρό, πουλάκι μου. Όχι σαν του παρέα δαμε το μέτωπο μας. Όχι σαν του παρέα δαμε το μέτωπο μας. Λοιπόν, όπως κάθομαι και σημαδεύω το ελάφι, διστάσω. Λοιπόν, πρώτη φορά στη ζωή μου εδίστασα να πυροβολήσω. Γιατί? Γιατί ήταν πανέμορφο, μέρη μου. Έτσι, πού το ξέρει. Υπολογίζω. Πόθεν υπολογίζω. Γιατί εδίστασε. Μπορεί να το εθύμισε κάτι, να το εθύμισε κάποιον. Τι να το εθύμισε το ελάφι, μέρη μου. Το ελαφάκι έχει κέρατα, λούλι μου. Α. Όλον και κάποιον θα του εθύμισε. Πολύ καλό. Πάρα πολύ. Έχεις εκπληκτικό χιούμορ. Λούλη, έχει ωραίο χιούμορ να το εκτιμήσεις αυτό. Όχι, έχει και το εκτιμώ, θύε. Το εκτιμώ. Και εγώ το εκτιμώ, αλλά τι γίνεται. Έχει απίστευτο χιούμορ ο θείος Λούλη. Ναι, έχει το εκτιμώ. Ναι, αλλά θα σε παρακαλέσω όμως να μην μου μιλάς στον πληθυντικό. Θύε, είναι δείγμα σεβασμού. Τι να είσαι, ρε δείγμα σεβασμού, Λούλη, είμαι κανένας σεβάσμιος γέροντας, τι είπεν είσαι. Όχι, δεν υπενήσουμε τίποτε, απλά. Λούλη μου, έχασες το χιούμορ σου απόψε. Απόψε, το έχα, ειδικά απόψε, εάν είναι ειδικά απόψε, διότι και εμένα μου δημιουργήθηκε μια κακή εντύπωση. Διότι στην οικογένειά μας, στο σώμα μας, έχουμε όλοι χιούμορ. Εγώ, όταν ήμουν μικρός μέσα στο σπίτι, έκανα κάτι πλάκες. Το πιστεύω, αλλά, θύε, δεν μας είπες τι σου εθύμισε το ελάφι. Θα σου πω τι μου εθύμισε το ελάφι, αλλά να με μελες θείο. Θείε, νομίζω να το κάνουμε τέτοια από αυτόν. Τι είπα αυτό. Τίποτε, πάω εγώ διότι φκένω σε λίγο. Πού φκένεις. Πά στο μιναρέ, θείε. Έχει χιούμορ, είσαι από το σώμα μας τελικά. Θέλει, θείε, να σε καλά.
Πολύ καλό. Αλλά δεν μου είπες τι σου ευθύμησε το ελάφι, Γιώργο. Ποιο ελάφι? Που εσημάδευκες. Α, ναι. Α. Ελάφι. Λοιπόν, έτσι όπως το εσημάδευα εκεί πέρα, γυρνάει και με κοιτάει, σηκώνει τον υπέροχο λαιμό του και με κοιτάει με κοίτα τα υπέροχα μάτια. Εγώ έμεινα. Κλαίωμα. Τι κάνει αυτόν τον ελάφι τώρα? Κατέβασα μέσα στο όπλο. Λοιπόν, πρώτη φορά στη ζωή μου συνέβη αυτό το πράγμα. Γιατί ήμουν νεαρός τότε. Και ήθελα να αποδείξω και στους φίλους μου ότι ήμουν καλός κυνηγός κλπ. Τίποτε. Και σήκωσα πάλι το όπλο μου και το σημάδευσα. Τίποτα. Εξακολουθούσε να με κοιτάει και μετά εξανάσκεψε και άρχισε να πίνει νερό. Αν παζίτα στραβό. Όχι. Με κοίταξε με εκείνα τα γοητευτικά του μάτια. Με κάρφωσε. Πώς σε κάρφωσε? Με τα μάτια του. Δείξε μου. Έτσι. Τι βαθύ βλέμμα. Μέρη. Που είχε το ελάφι. Λοιπόν, είσαι εκπληκτική, δεν είναι τι χιούμορ, δεν είσαι απίστευτη. Ναι, ευχαριστώ, Θεέ. Πες μου όμως, τι έγινε με το ελάφι τελικά? Με έσωσε, διότι ξαφνικά σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε πίσω από το κεφάλι μου. Οπότε κι εγώ, ενστικτοδός, γυρίζω και τι να δω. Κουφί με μου τώρα. Κουφί, τι κουφί? Ένας πίθωνας με έναν πραγματίνα σου. Μην μου πεις, έχω φοβία με τα φύθηκα. Μα τι φύγει, ήταν έναν πραγματικό τέρας, δηλαδή με έσωσε πραγματικά το ελάφι, διότι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, που εγύρισα, το πυροβόλησα και ενστικτοδός, δηλαδή, και του την έφερα ξεραμή με τα αυτά κλπ. Αλλά σχεδόν έξι επαφής που την έφερα, επομένως, έπιασε αμέσως πάνω μου, με καταπλάκωσαν, καταλάβεις, και εγώ ένιωσα... Δεν μπορώ να τρίσεις, δεν μπορώ να αρχίσω να φορώ μέσα στο κέντρο, σταμάτα! Όχι, όχι, μα γιατί να φοράς μέσα στο κέντρο? Πραγματικά θέλω να σου πω ότι σκέφτηκα ότι εάν δεν ήταν εκεί το εδάφι και ήμουν μόνος μου, μέχρι να οπλίσω το όπλο και μέχρι να το πυροβολήσω, θα με είχε περιτυλίξει και θα με έσφυγε, δηλαδή θα μου σπάσε τα κόκκινα μου. Σταμάτα με την επιτίδες που το κάνεις! Εγώ όμως κάτσα και διαρωτήθηκα, το τοποθέτησα ως εξής. Τι ήταν αυτόν το ελάφι εκεί πέρα? Γιατί με κοίταξε στη συνέχεια? Μήπως για να με προειδοποιήσει? Μήπως για να με σώσει από τον... Με το πεις! Με μου το πεις, πουρέκα μου, το σ' αγαπώ ακόμα. Αν δεν ευκαιρνεί που καρκιάς και μόνο που το στόμα. Με μου το πεις τσοκαίουμε, με μου το πεις τσελιώνουμε. Και μόνο με ένα σου φιλί θωρώ με να γλιτώνω. Εγώ πάλι που σε θωρώ να γλιτώνεις, κοιμάται μέσα ο Σοκράτης και κατήχη σου. Τέλος κοιμάται. Ανάσκελα. Καλώς τα δέχτηκες, Σιόν. Ευχαριστώ, Σιόν. Δεν μπορεί να γίνει τώρα με το μωρό να το βαστώ και είπα τα νιούμα να το φέρω πάνω, Μα είπατε ότι να το φέρετε, αλλά νομίζατε να το φέρει η κυρία Πέπα. Όχι, η κυρία Πέπα έφυγαινε, κατάλαβε, και να το φέρω εγώ πάνω. Ώστε ήρθε, ρε. Μα να μεν του φωνάξω, Σοκράτη. Όχι, όχι, άφησε τον άνθρωπο να κοιμηθεί, μάνα μου. Μα μου το ετώνησε, έτσι και έρθει πάνω ο κύριος Ρίκος, φώναξε μου. Ναι, αλλά... Θέλει να σε δει. Ναι, βιάζομαι όμως τώρα. Τώρα με το μωρό είναι να μου να γίνει, να το φέρω πάνω, ξέρει να μου να γίνει. Αν μου πεις άλλο ένα τσατιστό να το φέρεις. Μα μάνα μου, είπα σου ένα τσατιστό για το έθιμο, μάνα μου. Κατάλαβες, διότι σε έχω συνηθισμένη, διότι αν δεν σου να το είσαι, είσαι να με παρεξηγήσεις. Ναι, μα ακριβώς αυτόν είπα και εγώ του Σοκράτη όταν με ρώτησε τι γίνεται στην πολυκατοικία. Να μου το είπες. Ότι ο κύριος Ρίκος όποτε με δει, λέει μου ένα τσατιστό για το έθιμο. Ναι. Με τα κάνεις τα κουφιά, να τα κάνεις όλα μαζί και ξέρεις τι μου. Λαλείς μου άλλη φορά, γιατί βιαζούμε πολλά. Μα πρέπει να σου πω.
Μου το ετώνησε. Έτσι και έρθει ο κύριος Ρίκος. Ξύπνα με, διότι θέλω να του πω να τσατιστώ. Άντε σιγό. Ω ναι. Θέλει να σου πει τσατιστώ γι' αυτό. Σε παρακαλώ, με φύγεις. Δεν πειράζει, μάνα μου, τώρα βιάζομαι, ξέρεις. Περιμένει με Πέπα στο κέντρο. Πρέπει να πάω να τραγουδήσω. Μα μισό λεπτούδι, καλέ. Μισό λεπτούδι, κάτσε. Έρχομαι. Where is the village man? Ινστιτούτο Αισθητικής Ναστάζια, hello. Αγάπη μου. Ναι, που είμαι η αγάπη σου. Ένισε. Σοκράτη, πες μου την αλήθεια. Επαντρεύτηκες άλλη και έκαμες οικογένεια στο εξωτερικό. Πού το κατάλαβες, βρε θηρίο. Α! Αστιεύκουμε, μωρό, μα αστιεύκουμε. Είσαι βλάκας. Εντάξει, αλλά αγαπώς. Ναι, που με αγαπάς. Μωρό μου, έρχομαι. Σε πόση ώρα. Σε λίγες μέρες και σου έχω μια μεγάλη έκπληξη. Θα μου φέρεις το εξώγαμο παιδί σου. Όχι, έρχομαι να σας πάρω με τη Μαριγούλα σε έναν υπέροχο μέρος. Να το δω και να μην το πιστέψω, κύριε Σοκράτη. Να το δω και να μην το πιστέψω! Δεν τα πράγματα ρε, να γυρίστε ο Σοκράτης, δεν το πιστεύω. Μα τι εννοείς, δεν το πιστεύεις, κύριε Γάτο. Αφού τώρα μόλις πήρα το μωρό πάνω. Να πεταχτώ μια στιγμή να δω και έρχομαι ρε. Μα δεν μπορεί να πεταχτείς, κύριε Γάτο. Πάμε στο κέντρο γιατί δεν τα ξέρω. Μουλάκι μου, ψύχρεμα, μάνα μου, έχω το σχέδιο μου, πολύ. Άντε πάλε ψύχρεμα, μα τα σχέδιο, κύριε Γάτο, πάμε, λαλό σου, γιατί δεν τα ξέρω. Να μου τα ξέρει, ρε πουλάκι. Την πόλα του κάτω δεν τολμήσε έναν άνθρωπο να ρίξει να τη δει. Μα κύριε κάτω είτε μπαχιά, τώρα εμπάστηνε. Να μου πει ρε πουλί. Θέλω να πω, τώρα εμπαστή κύριε κάτω, κατάλαβες. Και μπορεί να την κλείσει κανένα πάνω της και να έχουμε φασαρίες. Διότι εν και γράφει πας στο μέτωπο της, είμαι γενέκα του κάτω. Αν το γράφει δεν θα την κλούσε κανένα να την δει. Κατάλαβες κύριε κάτω. Πουλάκι να σου αντινάξω το ζυζυρό πατσό να κατουρίζεις στη Σαμόλα. Αν θυμάσαι την ανάκριση τότε, να θυμάσαι. Αν θυμούμε την κύριε. Να τώρα που το σκέφτομαι, κύριε Γάτο, και η Βέβα έχασε 2-3 κιλά. Ρε πουλάκι, έχεις πολλές ανασφάλειες, μπράβο, ρε. Έχεις πάρα πολλές ανασφάλειες, πουλάκι μου. Ρε, πιάνει μπάζα πάνω σου ο Κέλης. Πέ μου, πιάνει μπάζα πάνω σου. Δεν πιάνει, κύριε Γάτο, αλλά φίλε, τα ρούχα σου να έχεις στα μισά. Ρε, τα ρούχα σου, όχι τη γενέγα σου. Διότι αλλήμον να φυλάεις τη μισή γενέγα. Πες μου τότε τι κάνεις, α, ρωτώσε, τι κάνεις. Να με ρωτάς κύριε Γάτο, να με ρωτάς γιατί ούτε τη μισή είναι να μείνει, ούτε η σωστή είναι να μείνει. Να λεπτό να πιάω τον Ιωάννου. Μα να μπορεί να κάνεις τον Ιωάννου σιω. Δεν μπορεί να κάνεις, να λεπτό ρε να δεις ρε. Διατάξτε κύριε Γάτο. Ιωάννου έλα από δάστο διαμέρισμα του πουλιού. Γιατί. Τέλειωνε ρε να ποδάμω να μου πεις γιατί ρε. Επειδή είμαι off. Ακούρε νόφρε. Ρε τέλειωνε να σου πω να οπίσεις σε όφρε. Μάλιστα κύριε Γάτο. Μαλλιά. Μάλιστα κύριε Γάτο, μαλλιά. Τι μαλλιά λέει Ζιάννη μου. Σγουρά. Πέλλαρε. Δεν είναι εγώ που πέλλαρε, ο παπάς σου που πέλλαρε. Με πιάνει τηλέφωνο να πάω από εκεί στο διαμέρισμα του πεθερού σου επίσης. Δεν μπορεί να κάνεις το διαμέρισμα του πεθερού του. Ξέρεις εγώ και εκεί της απαράδει, εγώ δεν σου πω Γιάννου μου, δεν θα πάεις πουποτε. Με πού λαλείς ρε Μαρία τώρα. Άκουσες τι σου είπα, είσαι με off. Επίνε πέντε το εσύ. Οκ, πάω. Ρε Μαρία, ένα λεπτό, Μαρία, θέλει να πάω πίσκο. Έλα σου πω, ο κύριος Κάτσος που να πάει πίσκο να μιλάω τηλέφωνο τον παπά μου. Ένα λεπτό, μπορείς να κάνεις έτσι πράγμα δηλαδή. Βεβαίως και μπορώ. Πέψε το ρε Μαρία, πέψε το. Κανεί ρε κουμπάρι σου φρουρή, μου αν εισφάλει και εσύ τώρα. Κανεί, εντάξει, ρε Μαρία μου, σιώπα, μείνε να μένει ένα λεπτό να πω. Όχι, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Άλλο, κύριε Γάτο. Πού είσαι, Ιωάννου, πότε δεν έρχεσαι, Είμαι σερ, κύριε Γάτο. Έχει, με σερ, κλειστό. Έσα, διακό, φωνή, κύριε Γάτο. Ναι, το. Ναι. Είσαι, σερ, φωνή, το. Πάω στο ασεστέ ψηλό το κουμπί και θέλω το χέρι. Δεν το πιστεύω. Θα το φύγω από το γραφείο του παπά σου, να δώσω το σοφρόνι. Φύγε τον Μαρία. Φύγε και τον παπά μου, φύγε τους να ησυχάσουν. Έτσι είναι
μ' αφήσουν να εσυχάσω τα κοπελούθια. Δεν θα μ' αφήσουν να εσυχάσω, κύριε Κάτσο. Προχτές έκανα συντήρηση του ασανσέρ και το έδωκα ένα καρολίρες. Ε, μου λέγει, δεν είναι αυτό το θεό μας. Άφησε με, κύριε Κάτσο, εσύ. Ρε! Ρε! Εσύ σου ανήσουν! Έσω σου! Τι γίνεται μες στο ασανσέρ, ρε! Ήμουν πάνω! Ε, με κατεβείς κάτω, γιατί είσαι πως παντέρω, τα νόσου το! Κύριε Ρίκο, πάνε δεν πω πάντως να βάζει πελά στην πολυκατοικία, πάλε. Δεν πω πάντως, ρε. Είναι που κάμετε, ρε, του ασανσέρ. Τι έκαμετε του ασανσέρ και τσακίσετε το, ρε! Ηρέμησε, ηρέμησε. Ποιος σου τσάκισε το ασανσέρ? Εκλείστηκε ο Ιωάννου μέσα. Ε, ωραία! Πρώτη φορά δηλαδή κλείνεται κάποιος μέσα στο ασανσέρ. Ναι, αλλά πρώτη φορά να το πιερώσετε, εντάξει! Λοιπόν, θα το κλείσω και θα φκέρετε που τα σκάλες. Εκλείς τώρα να τελειώνουμε. Κλείς και πάλι κάτι για να αποσπαζόμαστε μπουλό σου. Άρα κανεί όλα. Μα θόρε! Ένα μου καλή γλώσσα να γουρούμε! Κάτσε ο μέσα, κύριε Κάτσο. Κάτσε ο μέσα. Ε, μπουλά για να ασχολούμαστε με τον Αρτεμάγιν τώρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μα δεν μπορεί να γίνει, κύριε Κάτσο. Τι γίνει να γίνει, σιω. Τίποτε δεν έγινε και με φάει. Ιωάννου! Μάλιστα, κύριε Κάτσο. Ευκάξω! Διατάξτε, κύριε Κάτσο. Εγώ είναι να διατάξω, ρε, να πάω να φέρεις τριάκια να σ' άρχισε το ατσασέρ. Δεν ήταν η μήνα με στο παλιό ατσασέρ σου να ζω. Κι ο παλιό ατσασέρ, ρε! Είσαι εσύ στο γορκό σου, ατσασέρ, ρε! Όχι, είσαι! Ενώ εσύ, κύριε Ρίκο, μου είσαι! Ησυχία, παρακαλώ, περάστε μέσα. Κύριε Κάτσο, συγγνώμη, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά έτσι είμαστε αστυνομικοί και δεν πέραστε μέσα μα διατάξει, μάλλον. Σου κάτσο, κι ο ζυρόμα τη αρτεμάγια να είναι τσαούχη. Περάστε μέσα! Εδώ θα περάσει μέσα. Κύριε Κάτσο, είδες τι άνθρωπους έβαλαμε στην πολυκατοικία μου! Μα και τι έγινε! Μα σε μας μην κουνιέστε! Τι έγινε, κύριε Κάτσο! Τι έγινε! Και πιάνετε έτσι ώρα το Γιάννη μου που βρίσκεται με την αράβωνια στη Γιάννη του και ενοχλείτε τον! Ως εδώ και μη παρέγει, αυτή η ιστορία τέλειωσε! Ιωάννου, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Για ποιο πράγμα, κύριε Κάτσο? Για τη χαρτωμένη σου, για τη συμπεριφορά της, τι έχεις να πεις? Είναι μικρή και άπειρη, κύριε Κάτσο. Μάλιστα. Ας το δεχθώ. Αλλά από τώρα και στο εξής αρχίζει η αποστολή, Ιωάννη. Μάλιστα, κύριε Κάτσο, πέστε μου. Τι λέτε καλέ που είναι σε αποστολή, Γιάννη. Πέρασε γρήγορα μέσα. Μαρία, Μαρία, μισό λεπτό, κύριε Κάτσο. Σιωπή, Γιάννη, πέρασε μέσα, αλλιώς χωρίζομαι. Μαρία, 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 συγγνώμη, αλλά είναι... Μαρία, κύριε Κάτσο, mission impossible. Mission impossible, κύριε Κάτσο, mission impossible. Μου ήταν εντελώς αδύνατο να το ξεφύγω. Όπως άνοιξε το στόμα του, το κεφάλι μου βρέθηκε σχεδόν μέσα. Απίστευτο! Απίστευτο. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Ευτυχώς, μέρη μου, με έσωσε και πάλι η ψυχραιμία μου. Α, ευτυχώς που ήταν η ψυχραιμία σου, γιατί αν μου ελάλες ότι ήρθε το ελάφι, πάλε, ήταν μια απόφαση που του λέει. Όχι, όχι, το ελάφι δεν το ξαναείδα. Όμως, μέρη μου, κοίταζε με στα μάτια. Να είμαστε κι ο Λούλης. Μα μέρη μου, όσα σου λέω είναι όλα πέρα για πέρα αληθινά. Αν θέλεις, θα σε πάρω μαζί μου να γνωρίσεις κι εσύ την Παρθένα της ζούγκλας για να καταλάβεις. Προτιμώ να δω τα Παρθένα αδαμαντορυχία, δεν σε πειράζει. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, δηλαδή, μέρη μου, ό,τι θέλεις. Σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ. Για πες μου, θες να μείνω ή να φύγω? Για πες μου πριν μας έβρει το πρωί. Τα αστέρια από ψηλά μας βλέπουν σιωπηλά. Τη νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος. Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου, παιδά μου. Γεια σου, κύριε Γιώργο μου. Ω, γεια σου, κυρία Κόλλα. Και χορούδες ησυχία, τραγουδαρούν. Ω, σαν λίγη.
Αν φύγεις και μ' αφήσεις, θα είμαι μόνο. Σένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ, για πες μου, θες να μείνω ή να φύγω? Για πες μου πριν μας έβρει το πρωί. Τα αστέρια από ψηλά μας βλέπουν σιωπηλά, τη νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος. Τα μάτια σου φωτιά, τα χείλη σου δροσιά. Αν φύγεις και μ' αφήσεις, θα είμαι μόνος. Αν φύγεις και μ' αφήσεις, θα είμαι μόνος. Μπράβο, Λούλη μου. Εσένα θα σου βγάλω δίσκο. Άσε, Θείε. Βγάζω μόνος. Καλό. Μπράβο, Λούλη. Μπράβο, Λούλη. Αλλά έχει σηκώνεσαι να πάει να θυλίσεις το χαρτωμένο σου. Ως γεγονός είναι πολλά καλός τραγουδιστής ο Λούλης. Γιώργο μου, κατάλαβα. Οι φίλες σου θέλουν να τους αδειάσω τη γωνιά. Μη μου λες. Όχι καλέ. Μη μου λες όχι καλέ. Λούλη μου, είσαι τέλειος. Εγώ ή ο θείος μου. Λούλη μου, πού είναι το χιούμορ σου? Χιούμορ, αλλά στο τέλος να μας φάει το χιούμορ μας. Σε τέχνη σου, κύριε Κάττο, όχι το σχέδιο Α, το σχέδιο Β, και ο κουβαρτάς απαροχωρεύκει. Της Μαριού, είσαι πολύ το κακό. Αφήσ' την Μαριού, κύριε Κάττο, και πέμουν να μπουν να κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε, από τη στιγμή που δεν έχουμε τον Ιωάννου να είναι μέσα και να μας λέει τι γίνεται. Μα για τον μόνο θέλετε. Ναι, γιατί. Μα τον το σχέδιο σου. Ε, ναι ρε πουλάκι, θα ήταν ο Ιωάννου μέσα στο κέντρο, ρε, κατάλαβες. Και θα μας έλεγε, θα μας περιγράφε τι γίνεται. Όταν έβλεπε κάτι το υπόπτο, θα μας ειδοποιά να μπουκάρουμε μέσα, ρε, κατάλαβες. Και τσάι που οι γενέτσες μας νομίζαν ότι παίζουμε τάβλη, θα μας εδωρούσαν ομπρός. Φοβερό το σχέδιο σου, κύριε Κάττο. Αν κάνετε και έτσι σχέδια στην αστυνομία. Ε, πουλάκι, θέλει να εσφάεις. Όχι κύριε Κάττο, θέλω να κουβανίσω το κουβαρτά, ρε, τούτο που θέλω. Τσάι στα σχέδια και τα κόντρα σχέδια. Ε, πώς θα κουβανίσεις το κουβαρτά χωρίς λόγο? Ενώ αν είχαμε τον Ιωάννου, θα μας έλεγε τι γίνεται. Ε, να του πω εγώ έναν που γίνεται τώρα που να με δουν μπροστά τους όπως τον φαν την μπαστούνη. Πότε να χορέψουμε εμείς, Πέπα μου, που να πιάσουμε τα σκηνή. Ναι, είναι ντροπή. Κάτε, κυρία Πέπα, που να ντροπή πήγαινε. Ναι, ρε μάμα, βγήκες εσύ μια φορά, ανέξω ότι εσύ που χορέψε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πεις ακόμα έναν ποτηράκι και θα μπορέσεις. Ε, όχι να τη μεθύσουμε, Τζέλας, κύριε Κουβαρτά. Σιγά, κορυφό, να με μεθύσεις. Ευχαριστώ, Γιώργο. Άντε, έλα και θα το κάψουμε απόψε. Να με φτιάει που κάτω, τι. Πρόσεχε να μην πιέσεις εσύ και με φάσει για το λόγο μας. Συμπεθερά, πάμε να χορέψουμε, μάνα μου, να δείξουμε στις μητσές τα νος χορέψουμε. Έτσι, μπράβο, έτσι. Πάμε. Άντε. Ωπα. Άντε να δω τώρα. Ποιος τη χάρη σου, Γιώργο. Σφάζονται στην ποδιά σου το μπέλ. Άντε, κυρία Μέρη, σταμάτα να τις περιπέζεις. Έλα, γλυκιά σου, κανά μου, για πάντα στο λόγκα μου. Μαμά, μου, κύριε Κατσό.
Μάνα μου, κύριε Μπουλή. Μάνα μου, θα την εισπάξω. Μπουλή, μη ρε, μα. Θα την εισπάξω και θα νυχτάρω πως θέλουν και τσούρες. Τέλειο θα ρε κουμπάρες. Εσύ, ρε Μπουλή. Θα νυχτάρω και θα φτάνω την πετσιά την ανοίξερα να δικά μου με φκούιν να πατώ πάνω. Περίμενε να δούμε, λαλό. Ενώ κουνάτουμε, κύριε Κάτσο. Θέλουμε κι άλλα να δούμε. Ρε Μπουλή. Να θαυμάσετε τις γυναίκες σας. Να μου γίνεται με κύριε Κουβαρτά. Ένα το κατάστημα. Κύριε από τις κύριε Βίκο, έχει ώρα, έχει σόδα. Πάρε δυο ίσκια διπλά. Πατέρα, παπά, κόσμια. Δεν θέλω χωριανιλίκια. Ελάτε τα ποτά σας. Έλα, κύριε Βίκο. Έλα, κύριε Κατσό. Να μου ζήσεις, κυρία Πέπα. Παρακαλούμε να ζήσει. Παρακαλώ αν διπλώ, ρε. Γερίκο. Ναι. Έλα να σου κάνω μία προσφορά. Δεν προσφορά. Θέλω να σου δώσω έναν εκατομμύριο και να μου τη δώσεις. Δεν μπορώ την πολυκατοικία. Όχι για την πολυκατοικία. Για την Πέπα μου που σου λέω. Άντε, ενάμιση. Πριν από όλα, ρε κουμπάρε. 1.800.000 λίρες και τελευταία προσφορά. Σκέφτομαι. Τα πράγμα, είπε μου να μην το κυλαλώ, 1.800.000 Πείτε να σου έχει 2.000.000 και το ΦΠΑ και δώσ' την να βέβαια. Τι λέει, κύριε Κάτω. Να το ξεπαγέμω. Θα τον ισχύσω. Όχι να του δώσω την Πέπα, θα τον ισχύσω. Να βουρίσετε, ελάτε να τους δείτε. Και ενώ πως τους γειτόνους σας με τους κατηγορείτε.